Βουλγαρίδη, ο οποίος είναι καρδιολόγος, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας, στον Ευαγγελισμό, ο οποίος είστε από τους ανθρώπους που έχετε νοσήσει δύο φορές, κύριε Βουλγαρίδη. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια, ότι όντως έχω νοσήσει. Η πρώτη νόση ήταν πριν τον εμβολιασμό και την εμφάνιση εμβολίων σε επαγγελματική έκθεση. Η δεύτερη νόση ήταν τώρα μετά και την τρίτη δόση του εμβολίου. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο αφορά ατομικά εμένα. Είναι μια κατάσταση στην οποία την αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα εδώ και 23 μήνες, συμπληρώνουν τώρα σχεδόν δύο χρόνια. 23 μήνες. Είμαι δηλαδή το μοναδικό παράδειγμα. Χωρίς ανάσα, χωρίς διακοπές και με έναν οργανισμό από τη στιγμή που είναι τόσο κουρασμένος, εννοείται ότι οτιδήποτε μπορεί πιο εύκολα, έτσι δεν είναι, ή κάνω τώρα δικές μου θεωρίες, αναπτύσσω. Λογικό είναι. Σίγουρα εδράζεται εκεί, δηλαδή και στην κόπωση του προσωπικού. Ούτως ή άλλως να υπενθυμίσω ότι οι ελλείψεις ήταν γνωστές και φανερές και τις είχαμε και στο πλαίσιο των διεκδικητικών σαν ΟΕΝΓΕ πριν την πανδημία. Δηλαδή, περίπου μιλάγαμε χοντρικά για 30.000 ελλείψεις στο υγειονομικό προσωπικό σε σχέση με γιατρούς και νοσηλευτές πριν εμφανιστεί η πανδημία. Αυτό τώρα φαντάζεστε πώς έχει χειροτερεύσει σε σχέση και με την έλευση της πανδημίας και τι συνθήκες εργασιακές έχει επιβάλει, με την κόπωση να είναι φανερή, γιατί έχουν γίνει και σε διάστημα 23 μηνών τρεις φορές αναστολή της αδείας των υγειονομικών. Και όλων των λοιπόν που δουλεύουν στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι μόνο οι υγειονομικοί, είναι διοικητικοί και η καθαριότητα, η φύλαξη είναι πολύ χώρη. Τώρα δεν νοσείτε, το ξεπεράσατε? Τώρα είμαι στη φάση που θα επανέλθω στην εργασία μου, το περιμένω. Έχουν περάσει σχεδόν ημέρες και είναι η φάση αυτή που ευτυχώς θα μπορέσω να επιστρέψω κι εγώ, γιατί όταν μένετε μια μάχη, δεν είναι ωραίο για αυτούς που τη δίνουν να κάθονται απ' έξω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι για κάποιον υγειονομικό είναι ευχάριστο να τίθεται εκτός μάχης. Πόσες μέρες λείψατε, κάνατε χρήση του πενθυμέρου αυτή η 50ήμερη καραντίνα και μετά? Αναγκαστικά, σαφώς και το έκανα και εντάξει, σε συνεννόηση και με την κλινική και με τις οδηγίες, κάτσα και λίγο παραπάνω. Γιατί στο τμήμα που δουλεύω είναι και βαρεοσπάσχοντες, οπότε εφόσον αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Αλλά εντάξει, τώρα το βασικό δεν είναι ένα παράδειγμα. Το βασικό είναι να γενικευτεί η εικόνα που υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία, την οποία τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο λαός μας. Σίγουρα τη γνωρίζετε και εσείς όλο αυτό το διάστημα της διετίας με την πανδημία. Τη γνωρίζουν οι ίδιοι ασθενείς που έρχονται και νοσούν. Ότι έχει τραβήξει δηλαδή όλο το Γολγοθά μόνο το δημόσιο σύστημα υγείας ουσιαστικά όσον αφορά ειδικά τον COVID. Και αυτό το πράγμα κάπου πρέπει να σταματήσει, λέμε εμείς οι υγειονομικοί. Δηλαδή πρέπει να τεθεί μια τελεία εδώ και τώρα, να επιταχθεί μαζικά ο ιδιωτικός τομέας, ειδικά ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας ό,τι αφορά τις κλίνες COVID, τις κλίνες ΜΕΘ διασωληνωμένων και μη. Ο ιδιωτικός τομέας ό,τι αφορά τα μαζικά δωρεάν τέστινγκ. Είναι αδιανόητο για μας δηλαδή να μην γίνεται αυτό ούτε σε επίπεδο υγειονομικών, αλλά πόσο μάλλον και στο ευρύτερο πλαίσιο του λαού. Και να επιταχθεί και ο ιδιωτικός τομέας ό,τι αφορά τα ακτινοδιαγνωστικά και να τεθούν όλα εδώ και πέρα στην υπηρεσία του λόγου των αναγκών του. Δεν γίνεται να θρυνούμε θύματα. Να έχουμε συνηθίσει τους 70 κατά μέσο όρο θανάτους την ημέρα, λες και είναι ένας άψυχος αριθμός σε ένα ταμπλό, και να μιλάμε και την ίδια ώρα θα υπάρχει ταυτόχρονα κερδοφορία του μεγάλου δυτικού τομέα, αλλά θα δεχτούμε ότι στο δημόσιο τομέα τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση και θα πεθαίνει ένα κομμάτι των συμπολιτών μας. Αυτό για εμάς τους υγειονομικούς είναι αδιανόητο. Εδώ και τώρα πρέπει να αλλάξει. Το διεκδικούμε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Και δεν έχει αλλάξει, δυστυχώς. Κύριε Βουλγαρίδη, για αυτόν τον υψηλό αριθμό θανάτων ημερησίως, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι βασικές αιτίες? Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι θα ήταν διαφορετική εικόνα εάν από την πρώτη μέρα νοσηλείας της πανδημίας, της λέλαπας αυτής που μαστίζει και τη χώρα μας και παγκόσμια την υγεία, είχαν επιταχθεί όλες οι διαθέσιμες κλίνες σε επίπεδο ΜΕΘ, σε επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων. Αυτό καταρχάς θα βοηθούσε και την πρόληψη της νόσου και εκτός από την επίλεξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση, σίγουρα θα βοηθούσε και την μείωση των θανάτων, των κρουσμάτων και την καλύτερη πρόληψη και αποκατάσταση των νοσούντων, το να έχει σοβαρά ενισχυθεί ο δημόσιος τομέας με όλες τις βαθμίδες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν αναγκάζεται ένα νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό που είναι τεταρτοβάθμιο και έχει άλλο χαρακτήρα, άλλο τι χαρακτήρα δυστυχώς παίζει στην πραγματικότητα, να συνοστίζονται σε ουρές χιλιομέτρων που φτάνουν μέχρι τη Βασιλή Σοφία, μη σας πω μέχρι και το Σύνταγμα πολλές φορές για να κάνουν ένα τεστ, για να δουν αν μπορούν να γυρίσουν στην εργασία τους, ένα μοριακό τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Φαντάζεστε ότι αυτό το πράγμα έχει επιβάλει
Μοριακό πάντως και Αντουργαρίδη, νομίζω δεν χρειάζεται. Εκτός αν κάναμε κάτι εμείς λάθος, τουλάχιστον εμείς γυρίσαμε στην ΕΡΤ μετά από 10 μέρες με rapid test. Αυτό τώρα όμως, ενώ παλιότερα δεν ήταν έτσι. Παλιότερα, ναι, παλιότερα ήταν άλλα τα πρωτόκολλα. Γενικά τα πρωτόκολλα το παρατηρείτε και εσείς, δεν χρειάζεται να το επισημάνουμε ότι είναι σχρά, είναι πρωτόκολλα λάστιχο. Γιατί εγώ δεν το παρατηρώ πάντως. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν είμαι επιστήμονας. Δεν το παρατηρώ γιατί φαντάζομαι το γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Εσείς επιστήμονας, εμείς δεν είμαστε. Ότι είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και ανάλογα με το φαινόμενο προσαρμόζονται και τα πρωτόκολλα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Τις 5 μέρες για παράδειγμα, πρώτο ο CDC στην Αμερική τις έβαλε. Δεν νομίζω το κάνει ελαφρά την καρδία. Ναι, αλλά φαντάζομαι. Δείτε με αφορμή αυτό που μου λέτε. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, χθες μόλις άλλαξαν τα πρωτόκολλα, μόλις χθες. Δηλαδή, ο CDC ενώ αρχικά είχε πει 5 μέρες και τέλος, τώρα 4 Γενάρη έβγαλε ανακοίνωση που αναφέρει 5 μέρες τουλάχιστον και μετά PCR για όλους. Άρα αλλάζει συνεχώς τα πρωτόκολλα, αυτό λέω. Ναι, αλλά γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της υγείας, και αυτό γενικεύεται και σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά σίγουρα στο κομμάτι της υγείας που έχω και πείρα δηλαδή. Γι' αυτό μιλάτε εσείς, γι' αυτό σου βγάζουμε εσάς, για την πείρα σας ακριβώς. Είναι σχετικό το πότε γυρνάει κάποιος μετά από νόσηση, ακόμα και εμβολιασμένο στην εργασία του, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον βαθμό υποστελέχωσης του κάθε νοσοκομείου. Δηλαδή σε νοσοκομεία τα οποία είναι σαφέστερα πιο πολύ υποστελεχωμένα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια δυστυχώς. Για να μπορέσει ο υγειονομικός ή και μη υγειονομικός, αλλά εργαζόμενος ευρύτερα στο χώρο του νοσοκομείου να επιστρέψει, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες. Ανάγκες λοιπόν. Πραγματικά, καθαρά δεν υπάρχει κάποια αστερή επιστημονική γνώση, κάποια μελέτη που αυτό να το βλέπει. Αυτό πάντως έχει προβληματίσει, που λέτε κύριε Τουλιαρίδη, και πολλούς επιστήμονες. Όντως διχάζονται, είναι δηλαδή κάποιοι που και επιβλεκτικοί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κύριε Τουλιαρίδη να πείτε κάτι ακόμα για να κλείσουμε. Εντάξει, συμφωνώ προφανώς και εγώ με τον κύριο Διευθυντή. Δεν το συζητούμε ότι και η δικιά μας έκκληση, σαν υγειονομικά από την πρώτη στιγμή, ήταν να εμβολιαστεί ο κόσμος, γιατί αυτό που σκοτώνει πραγματικά σήμερα είναι ο κορονοϊός, οι επιπλοκές του, η διαχείριση αυτής της πανδημίας, που σαφώς δεν είναι υπέρ του απλού λαού, να το πούμε έτσι, και να μην έχει δισταγμό, γιατί αυτό το οποίο είναι πολύ πιο στατιστικό, πιθανό να πάθει να νοσήσει και να έχει κάποια σοβαρά επιπλοκή παρά οι επιπλοκές που έχουμε δει ότι είναι πολύ λιγότερες. Εσείς στον ευαγγελισμό έχετε αριθμό νοσούντων, πώς είναι σε καραντίνα, συνάδελφοί σας, πόσοι νοσηλευτές αντιστοιχούν. Ναι, είναι χοντρικά περίπου 100 άτομα και αυτός ο αριθμός όντως είναι δυναμικός και αλλάζει και δυστυχώς ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθούμε, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ανωδικό στο επόμενο διάστημα, γιατί και οι υγειονομικοί δίνουν τη μάχη μέσα στα νοσοκομεία. Είναι αναπόφευκτο όσα μέτρα και να πάρουν με τόσο μεγάλο αλλογικό φορτίο να μην έρθουν σε επαφή με τον ιό, ακόμα και εμβολιασμένοι. 100 είναι στο σύνολο, έτσι, δηλαδή είναι και διοικητικό προσωπικό. Ναι, περίπου 100 είναι οι υγειονομικοί που είναι εκτός μάχης αυτή τη στιγμή.